η Ελλάδα μειώνει το αμερικανικό LNG και αυξάνει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Gazprom στην Ευρώπη, αναζητώντας φτηνή ενέργεια. Κατά τους 10 μήνες του τρέχοντος έτους λοιπόν, η Gazprom αύξησε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά 15% σε σύγκριση με το 23, αναφέρει ρωσικό μέσο. Οι πελάτες της εταιρείας αύξησαν τα αιτήματά τους φέτος στα 26,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το ίμιση της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα, η οποία μείωσε τις αγορές LNG, αλλά υπερδιπλασίασε τις εισαγωγές καυσίμων του αγωγού Gazprom. Τον Ιανουάριο-Οκτώβριο, οι εξαγωγές της Gazprom στην Ευρώπη ανήλθαν σε 26,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 15% περισσότερες από ό,τι τους 10 μήνες του 2023. Τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ξένο μέσο, η εταιρεία παρήχε τους μέγιστους όγκους από τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή 2,84 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η Gazprom συνεχίζει επίσης να πουλάει LNG στην Ευρώπη από το συγκρότημα Baltic Portovaya. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω κυρώσεων, αντικυρώσεων και δολιοφόρων, η Gazprom έμεινε με δύο μόνο διαδρομές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δηλαδή μία διαδρομή μέσω Ουκρανίας και μία ακόμη μέσω Τουρκίας. Η κύρια αύξηση προήλθε από την ευρωπαϊκή γραμμή του Turkish Stream. Επιπλέον, φέτος πολλοί πελάτες προμηθεύτηκαν περίπου 2,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, φτάνοντας η εταιρεία σε συνολική αξία 3,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Από το 2022, οι προμήθειες φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την Ευρώπη με αγωγούς έχουν μειωθεί κατά περίπου 5 φορές και η τρέχουσα ανάκαμψη είναι μικρή. Ωστόσο, καταδεικνύει ότι τα καύσιμα της Gazprom συνεχίζουν να είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στην περιοχή. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι πρόσθετα αιτήματα πελατών για μακροπρόθεσμα συμβόλαια ενδέχεται να σχετίζονται με πιο ελκυστικές τιμές. Έτσι, ενώ η Gazprom αύξησε τις εξαγωγές, οι συνολικές προμήθειες LNG στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα σε 10 μήνες, φτάνοντας τα 90 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σύμφωνα με την GIE. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, τα αποθέματα UGS των χωρών της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 40,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 104 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα συνολικά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.